Κύριε Τσακή, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε Κυριάκου. Τώρα η πρότασή σας είναι για σταδιακή πληρωμή φόρων λόγω του πολέμου. Πώς θα γίνει αυτό? Κοιτάξτε, όπως έγινε μέσα στην πανδημία, κύριε Κυριάκου, το 2021, αυτό που έχει παρατηρηθεί είναι ότι με την επιδείνωση της κατάστασης και λόγω του πολέμου και των συνεχιζόμενων, αν θέλετε, παραλυπόμενων της πανδημίας, τα πράγματα για τις επιχειρήσεις είναι δύσκολα. Όσο και αν αυτό το πράγμα δεν μπορεί να φαίνεται τόσο απλά, οι ανατροπές που έχει φέρει και ο πόλεμος, η εφοδιαστική αλυσίδα η οποία έχει αποσυντονιστεί ακόμα περισσότερο, οι αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων, του ενεργειακού κόστος, της αγοράς των προϊόντων, προσπόληση κλπ. Δημιουργούν προβλήματα ρευστότητας στις επιχειρήσεις. Διότι με απλά λόγια οι επιχειρήσεις χρειάζονται περισσότερα χρήματα για να φέρουν τα προϊόντα που έφερναν προηγουμένως. Πολλές δε περιπτώσεις, επειδή ξέρουν ότι οι παραδόσεις είναι πολύ περιορισμένες, μειωμένες αν θέλετε σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες, αναγκάζονται να βάζουν μεγαλύτερες παραγγελίες από αυτές που πραγματικά χρειάζονται για να μπορούν να εξασφαλίσουν τουλάχιστον αυτό που νιώθουν ότι είναι απαραίτητες ποσότητες για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες της αγοράς. Και αυτό αντιλαμβάνεστε τους δημιουργεί αυξημένη ανάγκη να πληρώσουν περισσότερα λεφτά για να πάρουν τα προϊόντα τους. Τώρα, αυτή η πρόταση δηλαδή υποβλήθηκε επίσημα, πήρατε μια πρώτη αντίδραση από το Υπουργείο? Ναι. Δεν είχα οποιαδήποτε αντίδραση. Προσπάθησα να μιλήσω με τον κύριο Παντελή την Παρασκευή, αλλά ο άνθρωπος ήταν σε συνεδρία και δεν κατάφερα να μιλήσω μεταξύ του. Αυτό που λέμε στην ουσία, δεν ζητούμε με αυτή την πρότασή μας, δεν ζητούμε από το κράτος να βγάλει λεφτά από τα ταμεία και να επιχορηγήσει ή να στηρίξει με οποιοδήποτε τρόπο τις επιχειρήσεις. Κάτι το οποίο, αν θέλετε, μπορούμε να συζητήσουμε, διότι εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να το συζητήσουμε κάποια στιγμή με το κράτος αυτό το πράγμα. Αυτό λοιπόν που λέμε είναι ότι αν μια επιχείρηση έχει να πληρώσει, για παράδειγμα, για το προηγούμενο τρίμηνο 90.000 ΦΠΑ του, βάζω έτσι σαν παράδειγμα απλό για να γίνει κατανοητό, λέμε στο Υπουργείο να πληρώσει τις 90.000 η επιχείρηση, αλλά αντί να τις δώσει με μιας στην ημερομηνία που υποχρεούται, να το δώσει σε τρεις δόσεις, σε τρεις μηνιαίες δόσεις του 30.000. Για να πάρουν ανάσες, μάλιστα. Για σήμερα... να πάρουν μια ανάση. Ναι. Είχατε... Αυτό είναι στην ουσία που ζητούμε. Ναι. Είχατε σύσκεψη το πρωί σήμερα στο Υπουργείο? Ναι, είχαμε μια σύσκεψη με το Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα σήμερα, όπου συζητήσαμε διάφορα θέματα, μεταξύ των οποίων άκουσα και λίγο από την παρέμβαση του κ. Γουρφέξη, ήταν το θέμα του κατώτατου μισθού και κάποια άλλα νομοσχέδια, η τηλεργασία, η πυρηνική. Ωραία, για τον κατώτατο μισθό υπάρχει κάτι προς ανακοίνωση, έρχεται κάτι συγκεκριμένο ή τίποτα? Εξακολουθείτε να βάζετε εμπόδια? Ναι. Κύριε Νικήτα, θέλω να σέβομαι πάντοτε την εμπιστευτικότητα και το τι δεσμευόμαστε μέσα στις συνεδρίες του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος. Ήταν και παράκληση της Υπουργού και την προηγούμενη φορά και εγώ θέλω σαν και να είμαστε σοβαροί γύρω από αυτά τα θέματα. Ωραία, μην μου πείτε τι έχετε αποφασίσει. Θα έχουμε κατάληξη σύντομα? Ναι. Δεν έχουμε αποφασίσει κάτι πράγμα στην πράξη. Μας έδωσε, αν θέλετε, λίγο περισσότερες λεπτομέρειες η Υπουργός όσον αφορά το πώς θα κινηθεί η συζήτηση και η κατάληξη γύρω από τον κατώτατο μισθό. Είναι κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να επεξεργαστούμε και να επανέλθουμε πίσω προς την Υπουργό πλέον με τις απόψεις μας, τις θέσεις μας, για να παρθούν προφανώς σε μια μελλοντική συνεδρία η οποία εκτιμάται ότι μπορεί να είναι μέρη στα τέλη του Μάη, οι τελικές αποφάσεις γύρω από τον κατώτατο μισθό. Οπότε εμείς, στη βάση των όσων ακούσαμε, θα διαμορφώσουμε κάποιες σκέψεις, θα πάμε στο Συμβούλιο μας, στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕΒΕ να ενημερώσουμε, να πάρουμε κάποιες αντιδράσεις, κατευθύνσεις και οδηγίες και θα καταθέσουμε γραπτός προς το Υπουργείο και θα κληθούμε, αναμένω, θεωρώ ότι μέχρι το τέλος Μαΐου θα γίνει κάτι τέτοιο από την Υπουργό για να οριστικοποιηθεί, αν μπορεί να οριστικοποιηθεί, το θέμα του κατώτατου μισθού. Κλειδώνει στα 950 ευρώ που? Δεν μπορώ να πω τα νούμερα, δεν μπήκαμε στα νούμερα. Και θα ήταν παράτολμο και λάθος να. Ναι, μου θυμίζετε τους πολιτικούς. Δεν μπήκαμε στα ονόματα. Δεν είπαμε τίποτα για ονόματα. Δεν ξέρουμε ποιος θα είναι υποψήφιος. Αλλά συζητάμε για τις προεδρικές εκλογές, κύριε Τσακή. Ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ναι. Δεν είναι θέμα πολιτικών. Είναι μια δέσμευση που εμείς, σαν και βέβαια, αναλάβαμε μαζί με όλους τους υπόλοιπους και οφείλω να την σεβαστώ και να την τηρήσω. Νούμερα μπήκαν κάποια πάνω στα οποία θα γίνουν επεξεργασίες. Δεν μπήκε το συγκεκριμένο αριθμός, μπήκε το πλαίσιο. Στο πλαίσιο αυτό θα μπουν διάφορες φόρμουλες, θα κάνουμε τις επεξεργασίες μας και θα πάμε πίσω στο Υπουργείο για να δούμε. Πώς θα καταφέρνει πάντα η κυρία Μιλιανίδου να σας κάνει να μην λέτε λέξη είναι απίστευτο, κύριε Τσακή.
Δεν ξέρω τι κάνει εκεί στις συσκέψεις. Ναι. Όχι, νομίζω ότι έχει δίκιο ο Υπουργός με την έννοια, κυρία Νικητά, ότι είναι ένα πολύ ευαίσθητο και σοβαρό θέμα. Αν αρχίσουμε αφορά τους για τους πολίτες, τους πολίτες απευθύνεστε. Είναι σε αυτούς που θα εφαρμοστεί, με αυτούς θα εφαρμοστεί το μέτρο. Αυτούς αφορά και επηρεάζει και σίγουρα και τις επιχειρήσεις που θα τα πληρώνουν. Θα ήταν, καταλαβαίνετε, λάθος και δεν θα ήταν και σοβαρό από όλους μας να ακούγονται νούμερα και που αφορούν επιχειρήσεις και κόσμο. Ωραία, μην μου πείτε νούμερα. Είναι ικανοποιήθηκαν τα θέλω σας τον κατώτατο μισθό. Ικανοποιήθηκαν τα θέλω των εργαζομένων, των συντεχνιών. Ποιος τελικά κέρδισε σε εισαγωγικά σε αυτό το κομμάτι που λέγεται κατώτατος μισθός? Επί του παρόντος δεν κέρδισε κανένας. Απλά, αν θέλετε, εκείνο που έχει κλείσει και καταλήξει είναι ότι θα υπάρξει κατώτατος μισθός. Με αυτή την έννοια. Ωραία, περιμένουμε τον κατώτατο μισθό. Ναι. Θα υπάρξει κατώτατος μισθός, ο οποίος το ποσό ακόμα δεν έχει καθοριστεί, ούτε και οι λεπτομέρειες του μηχανισμού που θα προβλέπουν το πώς διαμορφώνεται. Λοιπόν. Αυτά θα κάνουμε λίγη υπομονή. Πιστεύω ότι θα μπορούμε να είμαστε όλοι σε θέση να τα ανακοινώσουμε, θεωρώ, μέσα στο δεύτερο εξάμεινο του 2022. Καλή Ανάσταση. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε